Και ο Ζεράλδο εκτέλεσε ο Σκόκο. Υπάρχει ψωμένη σημαία. Ο Μπλάνκο έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά το γκολ, αν δεν υπάρχει γκολ, εξαιτίας της απόφασης του βοηθού να υψώσει offside εδώ. Ο Μπλάνκο είναι λίγο πιο μπροστά, εκατοστά πιο μπροστά. Φιλοξενούμενοι θα κρατήσουν στη μεσαία γραμμή με το Σαρμιέντο εδώ. Ήλιτς. Δεν υπάρχει offside. Ο Πάρα απέναντι στο Σάχα. 1-0 στο 9. Από την αχίλιο πτέρνα της άμυνας της ΑΕΚ, εκεί αριστερά δηλαδή, όπου έγινε και παίχθηκε περισσότερο το μάτς σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά. Η Λάρισα χτυπάει με τον γκολ του Πάρα. Κακή μεταβίβαση από το σκόρερ της Λάρισας πάνω στον Ισαλίβα. Παυλής ανοίγει το διασκελισμό του, αποφεύγει τους αντιπάλους του. Έκανε και το σουτ, καλό σουτ, ήταν επέμβαση από τον Κοτσόλη. Φάση δεν έχει τελειώσει, καθώς παίρνει ο Μπλάνκο. Γεμίζει εκ νέου, κεφαλιά του Παυλή, 1-1 στο 14. Άμεση απάντηση από την ΑΕΚ, από τον μικρό το Παυλή, ο οποίος και σε πρώτο χρόνο έκανε το σουτ, έδιωξε ο Κοτσόλης, και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας της Λάρισας και στη σέντρα του Μπλάνκο, μόνος με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ισοφαρίσει. Εδώ ξανά όλη φάση, το σουτ από τον Παυλή, καλύπτεται ο Μπλάνκο την ώρα που εδώ παίρνει την μπάλα. Το είδαμε προηγουμένως, μας το δείξαν πεντακάθαρα οι συνάδελφοι. Και εδώ πια το γκολ του Παυλή. Γιανακόπουλος, ο Πάρα παίρνει θέση. Μπάλα περνάει για το Μετίν. Ξανά ο Τούρκος, ο Σάχα διώχνει. Λάρισα που επιμένει με το Βενετίδη. Έφυγε τον Ενσιαμπαφού μου, έχουν κλείσει τρεις πάνω του. Ξανά ο Σάχα, δεν μπορεί ο Γιανακόπουλος. Ο Σαρμιέντο παίρνει την επέμβαση, κάνει ένα σούτ από μακριά, στο δοκάρι, μεγάλη φάση, γκολ 2-1 από τον Ήλιτς, στο 24. Σε μια φάση που εξελίχθηκε με κινηματογραφική ταχύτητα στην άμυνα της ΑΕΚ. Θα τη δούμε πάλι από την αρχή, εδώ ο Γιανακόπουλος αφήνει στον Μετίν. Διώχνει ο Σάχα με γροθιές. Έρχεται ο Βενετίδης που έχει τον Ενσιαμπαφού μου. Θα τον αποφύγει, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό που είναι και το καλό του πόδι. Ο Σάχα εδώ δεν μπορεί να διώξει την μπάλα, η οποία απομακρύνεται. Έρχεται ο Σαρμιέντο να κάνει ένα μακρινό σουτ στο δοκάρι και στη συνέχεια από τα πόδια του Ήλιτς στα δίχτυα του Σάχα. Έφυγε ο Ενσιαμπαφού μου από δεξιά. Η μπάλα βγαίνει στο Μαντούκα, δοκιμάζει με το αριστερό, γκολ στο 40. 2-2. Ισοφάριση για την ΑΕΚ από το ξερό αριστερό σουτ του Μαντούκα. Στην κλειστή γωνία, στη γωνία του Κοτσόλη που είχε κάνει κανένα δύο βήματα έξω. Λάθος εδώ, κλέβει από τον Μαϊστόροβιτς ο Γιανακόπουλος και βγαίνει με το Μετίν, είναι 2-1. Πασάρι στο Μετίν, ευκαιρία για τη Λάρισα. Ο Σάχα γλιτώνει την ΑΕΚ και ο Αλεξόπουλος είναι αυτός που απομακρύνει. Μπάλα βγαίνει στο Μαντούκα, δοκιμάζει τη σέντρα για τον Παυλή. Ο Σκόκο ένα σουτ στο 47, ψηλά από την εστία, πάνω από την εστία του Κοτσόλη. Ξανά ο Ενσαλίβα, ωραίο το πέρασμα για τον Μαντούκα. Περιμένει κόσμο στην περιοχή της έντρα του Βραζιλιάνου. Την έβγαλε ο Μαντούκα, ο Μπλάνκο, την κεφαλιά, πέναλτι. Κυβρίζει σε ένα χέρι η μπάλα. Και ο Κουκουλάκης δίνει πέναλτι για την ΑΕΚ στο 78. Του Νταμπίζα το χέρι έχει βρει. Μπλάνκο εκτελεί γκολ. 3-2. Στο 79. Γύρισε ο Ζεράλδο και έδιωξε και τώρα ο Μπλάνκο προσπαθεί να βγει σε κόντρα, είναι στην άκρη. Όμως στη γωνία γυρίζει για το Σκόκο, βγαίνει και ο Εντίνιο. Την ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ να κλειδώσει το παιχνίδι, το πλασέ του Εντίνιο. Σωτήρια επέμβαση του Κοτσόλη, γυρίζει την μπάλα προς τα έξω. Ο Μαντούκα ένα σούτ στα σώματα, παραμένει το 3-2 στο 83. Ο Ταχτσίδης με τη μία, πέρασε μπάλα και βγαίνει ο Σκόκο με το Βενετίδη και είναι ο Σκόκο τώρα σε ευκαιρία για γκολ, αν και σε γωνία κάνει ένα τεχνικό πλασέ, η μπάλα κυλάει out.